Εκκλησία μας έχει τη γιορτή της. Γιορτάζει και γιορτάζει, λέει, την τιμή της και τη δόξα της. Όταν πάλευε για αιώνες να μας πει τι ακριβώς είναι και ποια είναι η θέση των εικόνων μέσα στην Εκκλησία, όπου οι αιρέσεις από τη μια μεριά και από την άλλη τη βασάνιζαν και οι μεν δέχονταν την απεικόνηση των θείων πραγμάτων, οι άλλοι ούτε συζήτηση και πολεμούσαν και έσπασαν και κατέστρεφαν τις εικόνες. Η Εκκλησία μας όμως και οι Άγιοι της, οι Άγιοι Πατέρες, ήθελαν όλα να είναι το δίδαγμά μας, να έχει την παρουσία της, να έχει την παρουσία του ουρανού στη γη. Ποιος είναι ο ουρανός? Όλα αυτά που υπάρχουν γύρω από το Θεό, τον Πατέρα μας, την Αγία Τριάδα. Οι Αρχάγγελοι, οι Άγγελοι, οι Προφήτες, οι Όσοι, οι Δίκαιοι, οι Πατέρες, οι Άγιοι Ανάργυροι, οι γυναίκες, οι Οσίες, οι Μάρτυρες γυναίκες, οι παλιοί και οι μεταγενέστεροι Άγιοι. Τους ήθελε η Εκκλησία να μας τους δείχνει εδώ γύρω-γύρω πάντα και να πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός εκείνη την υπέροχη φράση που υπόγραψε την αλήθεια της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας, ότι όταν λέει εμείς προσκυνάμε τις εικόνες, δεν προσκυνάμε ούτε το ξύλο της εικόνας, ούτε τα χρώματα της εικόνας, αλλά η προσκύνηση, λέει, επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Περνάει και πάει πού? Σ' αυτόν που εικονίζουμε, είτε είναι αρχάγγελος, είτε είναι άγγελος, είτε είναι άγιος, είτε είναι ο Σταυρός του Χριστού, είτε είναι η ίδια η Παναγία μας. Όλα τούτα δω, τα φτιάξε τόσο όμορφα, που μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε τους Αγίους, να τους παίρνουμε αγκαλιά, να προσκυνάμε τα Άγια Λειψανά τους, να προσκυνάμε τις εικόνες τους και να τους νιώθουμε ότι είναι στην αγκαλιά μας, ότι είναι μπροστά μας, ότι είναι εκεί. Γι' αυτό το θέλει ο Θεός, γι' αυτό το θέλει η Εκκλησία μας. Όχι για να γίνουμε ειδωλολάτρες και να πιστεύουμε ότι και το χρώμα της εικόνας και το ξύλο της εικόνας έχει τόσο θεϊκές ιδιότητες που μπορεί αυτό και μόνο να μας θεραπεύσει. Όχι, όχι, ο Άγιος που είναι πάνω στην εικόνα μας θεραπεύει. Τώρα αν μου ερωτήσετε όμως, όπα, όπα, παπά, όπα, εμείς ξέρουμε και εικόνες που θεραπεύουν, πάλι θα πω δυνατά, όχι, αυτό που απεικονίζει η εικόνα μας θεραπεύει. Κυρίως οι Παναγίες. Όλες οι εικόνες από τις Παναγίες που είναι όχι εκατοντάδες θαρώ, όπως μπορεί να είναι και χιλιάδες απλωμένες από τη μια μεριά της Ορθοδοξίας στην άλλη, έχουν τις ιδιότητες της θεραπείας. Πότε, πότε? Πρώτον, αν φτιάχτηκαν με πίστη, αν φτιάχτηκαν με νηστεία, με προσευχή.
Όταν είχε πάει ο αδερφός μου να μάθει αγιογραφία, γιατί το δικό μου το χέρι δεν καταφέρνει τίποτα, ούτε μια γραμμούλα δεν μπορεί να κάνει. Ο αδερφός μου όμως αγιογραφεί πολύ ωραία. Και όταν πήγε στο Άγιον Όρος και τον έστειλε ο Γεροπαΐσιο σε έναν ασκητή να πάει να μάθει τον πατέρα Χρύσανθο, του λέει ο πατήρ Χρύσανθος, «Αχ, θέλει υπομονή η εικόνα, το ζωγράφισμα γέροντα, όχι παιδί μου, η προετοιμασία της ψυχής μας. Εγώ», του λέει, «για να φτιάξω μια εικόνα, πρώτα κάνω 40 μέρες νηστεία και προσευχή και όλη την ώρα που έχω τα πινέλα και ζωγραφίζω, λέω την ευχούλα». Τότε έχει παραπάνω χάρη η εικόνα. Δεν φτάνει όμως αυτό, πιστεύω. Πότε μια εικόνα παίρνει ακόμα περισσότερη χάρη. Από τα δικά μας τα φιλήματα, από τα δικά μας δάκρυα, από τα δικά μας γονατίσματα, από τα δικά μας αγκαλιάσματα, από τις δικές μας προσευχές, από τον δικό μας πόνο, από τα δικά μας βάσανα, που πάμε και τρέχουμε και γονατίζουμε εκεί. Φτάνει αυτό! Και πάλι θα πω όχι. Παπά, μη μας κοροϊδεύεις. Όχι. Δεν σας κοροϊδεύω. Θέλει, όταν γονατίζουμε στην εικόνα, να έχει η καρδούλα μας αγάπη και ταπείνωση και υπομονή. Το είπε ο Χριστός μας το πώς προσευχόμαστε. Στην αρχή του Τριωδίου, τι είπε? Ότι πήγε ο Φαρισαίος, πήγε και ο τελώνης. Ο μεν Φαρισαίος, τα είπε όλα, τι καλά έκανε. Και μάλιστα, πρόσεχε Θεέ μου, λέει, δεν είμαι και σαν αυτόν εδώ τον τελώνη που είναι κλέφτης και απατεώνας και αμαρτωλός. Και λέει ο Χριστός μας, ποιος από τους δύο κατέβηκε δικαιωμένος? Αυτός που απαρρίθμισε τις καλοσύνες του και τις αρετές του, ή αυτός που είπε το Θεό συλλάστη τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν? Τότε παίρνουμε τη χάρη από τις εικόνες, από τα γυαλίψανα, από την προσευχή μας. Όταν έχουμε αγάπη, ταπείνωση και λίγη υπομονή. Με συγκινεί λοιπόν πολύ η παρουσία των εικόνων στους ναούς μας. Και βλέπετε ότι κάνουμε και προσπάθεια στους δύο ναούς. Στον έναν τελειώσαμε, αγιογραφήσαμε όλο τη σαρακίνα μας, και τώρα μας μένουν κάποια κομμάτια εδώ, στον Άγιο Χαράλαμο. Θέλω λίγο τη συμμετοχή σας όσο μπορείτε να τελειώσουμε και εδώ. Και είπαμε έξω στον Άρτικα με τον αγιογράφο να το γεμίσουμε Παναγίες. Παναγία η γιάτρισσα, την έχουμε ανάγκη στις μέρες μας. Παναγία η θυλάζουσα, την έχουμε ανάγκη στις μέρες μας. Δεν σταματήσουμε να κάνουμε παιδιά, εγώ περιμένω εγγόνια. Το λέω και το ξαναλέω στους δικούς μου. Παναγία, Παναγία, Παναγία η βηματάρισσα που έμαθε τον Χριστό να περπατάει, τον έχει. Και άλλες Παναγίες που θέλουμε κάποιους να βοηθήσουν, βοηθήστε μας, να είναι αιώνια η Παναγιά σε εσάς και στους δικούς σας η προστάτηδά σας. Δόξα τω Θεώ που έχουμε και καλόν αγιογράφο και πολύ φτηνό αγιογράφο, που κάνει και καλή δουλειά και καλές τιμές.
ήμασταν τυχεροί, γιατί η αγιογραφία είναι δύσκολο πράγμα και ακριβό προϊόν. Έτσι λοιπόν να έχουμε τους ναούς γεμάτους εικόνες και μοίρας όσες είχα σπίτι μου να τις πάρετε και να κάνουμε τη λιτανία όλοι μαζί για να τους έχω μετά για ευλογία να τις δίνω σε αυτούς που έχουν ανάγκες. Εγώ δεν κρατάω για μένα τίποτα. Λυπάμαι που το, όχι ντρέπομαι που το λέω και τα δώρα που μου δίνετε κάπου καταφέρνω και τα δίνω. Και χαίρομαι πιο πολύ μετά που πάνε κάπου σαν ευλογίες. Ο Θεός μας λοιπόν και η Εκκλησία μας σήμερα που γιορτάζει μας τα βάζει απλά τα πράγματα. Όχι φιλοσοφίες πολλές. Όχι σαν αυτά που φωνάζουν μερικοί ζηλωτές. Φωνάζουν, ξεσηκώνουν. Όχι, απλά, ταπεινά, με αγάπη και να δείτε μετά και η Παναγιά θα είναι μαζί μας και οι Άγιοι θα είναι μαζί μας και οι Άγγελοι θα είναι μαζί μας. Έχουμε τόσους αγγέλους σκορπισμένους που έχουν τόσο θαυματουργήσει στον τόπο μας, στην Ελλάδα μας, στην Ορθοδοξία μας. Και βλέπετε ότι ο Θεός βγάζει και καινούργιους Αγίους. Περιμένουμε τώρα ίσως το Μάιο τον Παπαευμένητο Σαριντάκη. Περιμένουμε μετά, πόσους έχουμε ακόμα, τον Άγιο Εφραίμ της Αριζόνας, εκεί στον άλλο τον τόπο και αγίασε. Τον Παπαφώτη τον Λαγνιώτη, τον Παπαγαβριήλ τον Τσάφα από την Αθήνα, αγιωτάτη μορφή. Και για να τελειώσω, αν με ρωτάτε, ρωτάω κι εγώ πολλές φορές, μόνον αυτοί είναι Άγιοι που τους ανεβάζει η Εκκλησία μας ψηλά ως παράδειγμα, μόνον αυτοί. Όχι, πόσους Αγίους έχει. Βλέπω εγώ κάτι ψυχάρες, κάτι αγιασμένες ψυχές στην εξομολόγηση που μου έρχεται να γονατίσω και να φιλήσω τα ποδαράκια σας. Κάτι ψυχές, ψυχάρες που ανεβαίνουν ανηφόρες, υπομονές, προσευχές. Και λέω στον εαυτό μου, τίποτα δεν κάνεις, deep τίποτα, που λέμε στο χωριό, deep τίποτα. Αυτοί κάνουν πολλά. Γι' αυτό και να μας πει και ο Θεός, οι διπλανοί σου έκαναν πολλά και εσύ δεν έκανες τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, αγκαλιά τους Αγίους, ελάτε τώρα όλοι να πάρετε από μια εικόνα, την πάμε γύρω-γύρω, έλα. Κάνουμε λιτανία, μικρή λιτανία. Ελάτε. Την άλλη Παρασκευή, ώσπου να πάρετε τις εικόνες και από εδώ και από εδώ και από εδώ και τα κοριτσάκια. Έλα ρε Αποστόλε. Έλα τόλι. Ελάτε. Την άλλη Παρασκευή που μας έρχεται είναι χαιρετισμοί. Εγώ όμως σας κάνω ένα δώρο παραπάνω. Έξι με εφτά θα κάνουμε προηγιασμένη λειτουργία και 7 με 8.30 τους χαιρετισμούς. 6 η ώρα προηγιασμένη λειτουργία εδώ και 7 με 8.30 τους χαιρετισμούς. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο όλη την ημέρα είμαι στη Σαρακίνα για εξομολόγηση. Με μια αγκαλιά, με ένα χαμόγελο και με όλη την τρέλα μου μαζί σας.
λαϊκής την αυγή σου. Της Θεός μεγάσος, ο Θεός ημών, Σύ ο Θεός, ο ποιον θαυμάσιον επί πάσαν την γη.